Ο σκύλο στο παχνί. Ένα σκύλο που γύρευε μια ήσυχη και αναπαυτική γωνιά για να πάρει έναν υπνάκο, πήδησε μέσα στο παχνί του βόδιου και ξαπλώθηκε πάνω στο σανό. Ύστερα από λίγο το βόδι γύρισε πεινασμένο από τη δουλειά του, μπήκε στο στάβλο του και βρήκε το σκύλο ξαπλωμένο στο παχνί. Ο σκύλο αγριεμένο που του χαλάσανε τον ύπνο του, πετάχθηκε απάνω και άρχισε να γαυγίζει και να δείχνει τα δόντια του στο βόδι, κάθε φορά που δοκίμαζε να πλησιάσει στο παχνί του. Το βόδι είναι ζώο πολύ υπομονετικό, μα στο τέλο δεν βάσταξε πια και είπε: «Γιάκου εδώ, τι τρόπο είναι αυτό. Να σ' άρεσε τουλάχιστον το φαΐ μου και να το έτρωγε, δεν θα έλεγα τίποτα. Μα εσύ ούτε τρώ, ούτε και εμένα μ' αφήνει να το ευχαριστηθώ. Επιμήθειον. Μερικοί δεν αφήνουν άλλου να χαρούν, κάτι που είναι εντελώ άχρηστο σε αυτού του ίδιου.